Κύριε Αποστόλου, ο κύριος Παναγιώτης Αποστόλου είναι δημοτικός σύμβουλος Ερμιονίδας και νονός των παιδιών. Γνώριζε καλά την οικογένεια. Καλησπέρα σας και συλληπιτήρια, κύριε Αποστόλου. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εσείς έχετε βαφτίσει το αγοράκι το μικρό, ε? Ναι, ναι. Μιλήστε μας για αυτή τη γυναίκα, για τον αγώνα που έδινε και πώς μεγαλώνει. Πρώτη μου ξαδέρφη ζει στον Καναδά, έρχεται κάθε καλοκαίρι, έχει βαφτίσει το κοριτσάκι. Μιλήστε μας για αυτή τη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή ήταν μια μάνα ηρωίδα. Έδινε εδώ και πολλά χρόνια έναν αγώνα μόνη της να μεγαλώσει αυτά τα δύο παιδάκια. Γιατί ούτως ή άλλως ο πατέρας 7 χρόνια τώρα στη φυλακή ήταν, μέσα ήταν. Τα παιδάκια είναι πόσο, 12 και 11. Άρα στην ουσία από μωρά ήταν μια μάνα που τα μεγάλωνε μόνη της. Πώς τα μεγάλωνε, είχε την καλή έξοδεν μαρτυρία η γυναίκα αυτή εκεί στο χωριό, την αγαπούσαν όλοι. Μιλήστε μας λίγο για το πώς μεγάλωνε τα παιδιά της η κοπέλα αυτή. Όλοι την αγαπούσαν. Δεν λυπήθηκε ποτέ κανένας. Την αγαπούσαν για αυτό που έκανε πάντα και για αυτό που έκανε μέχρι την ώρα που χάθηκε. Να υπερασπιστεί τα παιδιά της. Γι' αυτό την αγαπούσαν όλοι. Πού εργαζόταν η κοπέλα? Εργαζόταν στα χρήματα, σε ελιές, πατάτες, πήγαινε καθάριζε σπίτια, πρόσεχε παιδάκια. Την εμπιστευόμαστε όλοι. Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε θα υπάρξει άνθρωπος που να εμπιστευτεί άνθρωπος τα παιδιά του και τα κλειδιά του σπιτιού του. Όσο εμπιστευτήκαμε την Ήρμα. Και τα παιδάκια στην ουσία έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα. Δηλαδή σε ελληνικό σχολείο πήγαν, οι φίλοι τους, η ζωή τους είναι εδώ, έτσι δεν είναι? Όλα τα πάντα εδώ. Γνωρίζατε ότι η γυναίκα φοβόταν την αποφυλάκηση του βίαιου αυτού ανθρώπου που κάποιος... Το γνωρίζαμε. Την ημέρα που από όταν αποφυλακίστηκε αυτός, η γυναίκα είχε την ησυχία της. Τι σας έλεγε η κοπέλα? Με εμένα δεν μίλαγε τόσο. Εντάξει, εσείς είστε άντρας. Με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα είστε μου ήταν παραπάνω λογικό, φίλες. Ναι. Ήταν φίλες με τη γυναίκα μου. Παραπάνω είχαμε το κουμπαριό. Βοηθούσε στο σπίτι, τη αφήναμε τα παιδιά όταν λείπαμε. Τι έλεγε τη γυναίκα μου ότι θα με σκοτώσει. Άρα η γυναίκα ήξερε ότι ο θάνατος θα τη χτυπούσε την πόρτα. Ήξερε καλά τι ήταν αυτός ο άνθρωπος που κάποτε είχε παντρευτεί και ήξερε. Αυτό στην αρχή. Και δεν ήθελα να κατέψει κανέναν. Τη είπε η γυναίκα μου πολλές φορές: ο άντρας μου είναι στο Δήμο, έχει γνωριμίες. Να σε βοηθήσουμε να πούμε κάτι σε κάποιον, να τον ευπίσουν. Όχι. Μην ανακατεύεις κανέναν. Ό,τι είναι να πάθω, να το πάθω όλοι. Δεν θέλω να πάθει κανείς κάτι, βάζω. Αξιοπρεπής πάνω απ' όλα. Όταν αποφυλακίστηκε ο δράστης και δολοφόνος, πήγε και έμεινε στο σπίτι εκεί με την κοπέλα και τα παιδιά της. Τα παιδιά τους. Εγώ εχθές το έμαθα ότι είχε έρθει ο Σατανάς. Δεν το ξέρα. Εχθές το έμαθα που πληροφορήθηκα για το σκηνικό. Αυτός είχε έρθει εκεί στο σπίτι και δηλαδή έμεινε μέσα στο σπίτι. Έμεινε κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στο σπίτι της κοπέλας. Ναι. Τρεις μέρες νομίζω μου είπε και η κυρία Μαρία εκεί στην οικογένεια. Ούτε ότι είχε μετακομίσει δεν ήξερα. Έμεινε τρεις μέρες μέσα στο σπίτι της. Ναι. Και το βράδυ που την ημέρα που τη σκότωσε τα ξημερώματα, αυτός είχε πάει στο καφενείο και είχε πιει. Ναι. Στο καφενείο, την πλατεία τα πέρασε όλα. Ναι. Κέρναγε με τα λεφτά της κοπέλας που είχε δουλέψει με τόσο κόπο. Αυτός λοιπόν τι ήθελε, ήθελε να μείνει εκεί στο σπίτι, να βολευτεί στο σπίτι και να ζει με τα λεφτά της κοπέλας και να είναι εκεί. Γιατί αυτός είχε βρει τη δικαιολογία. Ναι. Ότι ήθελε τα παιδιά. Ήθελε τα παιδιά του. Ναι. Μάλιστα. Τα παιδιά δεν θέλανε να φύγουν. Δεν τον θέλανε. Πού να τον θέλουν. Ο άνθρωπος αυτός δεν υπήρχε ποτέ στη ζωή τους. Μέσα στη φυλακή ήταν. Του έλεγε η Ήρμα, του έλεγε ότι... Εγώ λέω στα παιδιά να τα δεις. Πατέρας είσαι. Τους λέω να έρθουν και δεν δέχονται. Τι άλλο θέλει να σου κάνω. Αυτός δηλαδή θέλει να... Και αυτή ότι θα φτάσει μέχρι εδώ. Ήθελε να τις πάρει τα παιδιά να τα πάει στην Αλβανία. Ναι. Ήθελε να τους πάρει όλους στην Αλβανία. Όλους. Φύγουν όλοι μαζί. Και πήγε λοιπόν, έμεινε τρεις μέρες εκεί. Τα ξημερώματα που έγινε το φωνικό, τι συνέβη? Γιατί είπε εκεί η γυναίκα, η γειτόνισσα που μένει εκεί δίπλα στην Ήρμα, είπε ότι άκουσε φωνές και στη συνέχεια είδε τη γυναίκα αιμόφυρτη. Ο άνθρωπος αυτός έκανε το έγκλημα μπροστά στα μάτια των παιδιών του. Ναι. Και το κοριτσάκι
φώναξε για βοήθεια. Τα δύο παιδάκια φώναξε. Το κοριτσάκι. Τα δύο μπουστάξαν. Τι ώρα έγιναν το όλα. Το κοριτσάκι είναι λίγο μεγαλύτερο. Εχθές το βράδυ ρώτησε, ήταν στο σπίτι τα παιδιά. Ρώτησε ο γιος μου μεγάλος. Πώς το ξεπεράσουμε αυτές τις εικόνες τα παιδιά. Γιατί δεν έπεσε στα πάνω. Είπε ότι προσπάθησα, αλλά δεν καταφέρα. Έπεσα δύο φορές στα πάνω. Μέσπρωνε με δύναμη στον τοίχο. Ποιος προσπάθησε να τη σώσει, για πείτε μου πάλι, ποιος προσπάθησε να τη σώσει και έπεσε με δύναμη στον τοίχο, δεν το κατάλαβα. Ρώτησε ο γιος μου είναι πολύ μικρότερος από εγώ. Και το ρώτησε, του λέει γιατί δεν έκανε μια προσπάθεια να σώσει τη μάνα σου, γιατί δεν έπεσε τα πάνω, γιατί τον άφησε να τη φάξει. Α, ρώτησε το αγοράκι, μα το αγοράκι. Ο γιος μου. Το αγοράκι, το δεκάχρονο, το αγοράκι. Ναι. Του είπε, έκανα τα πάντα, λέει, έπεσε τα πάνω. Ο Νέσπροξα δεν κατάφερα, λέει, ήταν πολύ δυνατός. Δύο φορές έπεσα, λέει, μέσα προς έπεσα κάτω. Δεν κατάφερα, λέει, να σώσω τη μάνα μου. Άρα ήταν δύο παιδάκια μικρά, ένα 10, ένα 12, τα οποία είχαν πέσει πάνω στο φωνιά, πατέρα, και προσπαθούσαν να σώσουν τη μάνα τους. Δηλαδή, μιλάμε για σκηνές τραγικές. Αυτός... Εγώ το πρωί μπήκα μέσα στο σπίτι, ήταν όλα λίπα, εμετό, είχε κάνει παντού αυτός, αίμα παντού. Δύσκολη κατάσταση για δύο παιδάκια. Αυτός δεν είχε απελαθεί στην Αλβανία μετά την αποφυλάκηση. Είχε απελαθεί. Αν η Ήρμα είχε ζητήσει βοήθεια, ήταν πανεύκολο να τον βουτήξουν και να τον ξαναπάνε πίσω. Δεν ήθελε. Όλοι ήθελαν να του φέρουν βοήθεια και το απέκλει. Έφευγε. Δεν καθόταν να το συζητήσει. Έφευγε. Ντρεπόταν. Δεν θέλω κανένας να μπλέξει με αυτόν τον άνθρωπο. Ό,τι είναι να πάθω, το πάθω εγώ. Το έλεγε. Το ακούσε εγώ με τα αυτιά μου. Καλά, αυτός έτσι όπως απεδείχθη είναι ικανός να. Για πολλά. Δηλαδή, προφανώς η κοπέλα προσπαθούσε να προστατεύσει και όλους εσάς που τη στηρίζατε τόσα χρόνια. Δεν ήθελε να σας βάλει μέσα σε αυτή την φωνική περιπέτεια. Αυτό ήταν. Αυτό να τα ακούνε αυτοί που βγάζουν έξω φωνιάδες. Για 14 χρόνια έχει καταδικαστεί. Και να τα ακούνε έτσι. Και αυτοί που βγάζουν έξω φωνιάδες και να δούμε λίγο και πώς τα σύνορά μας είναι τίποτα. Μπάτε σκύλια, λέστε. Το κάθε κακοποιό στοιχείο που έχει απελαθεί, φωνιά, οτιδήποτε, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Πήγε ο άλλος στην Αλβανία, τίποτα. Μπήκε μέσα, κύριος, ούτε κανείς τον πήρε χαμπάρι, τίποτα. Τίποτα. Μία χώρα αφύλακτη. Ωραία είναι και πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία λέμε για το μεταναστευτικό, να μην τα μπλέκουμε. Άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, πονεμένοι, άνθρωποι βασανισμένοι. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του μεταναστευτικού. Υπάρχουν και όλοι αυτοί. Η κοπέλα βασανισμένη ήταν και η κοπέλα δεν είχε χαρτιά. Κάναμε προσπάθειες τώρα τελευταία. Και ίσως και γι' αυτό να φοβόταν να πάει στην αστυνομία. Στην αρχή κάναμε ό,τι μπορούσαμε γιατί βλέπαμε ότι η κοπέλα υπέφερε. Οι δύο όψεις λοιπόν είναι εδώ, έτσι. Οι δύο όψεις, κανένας έλεγχος. Σε τίποτα, σε κανέναν. Ναι. Σε κανέναν. Και το θέμα είναι και το χωριό. Είναι τόσο μικρή η κοινωνία. Δεν ξέρανε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει απελαθεί και ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα. Και τι ξέρανε, να κάνει το ξέρανε όλοι ότι προφανώς γνωρίζατε ότι. Εντάξει, δεν επιρρύπτουμε ευθύνες τώρα, αλλά αυτό συμβαίνει σε πολλά μικρά μέρη. Πολλοί γνωρίζουν, λίγοι μιλάνε, είναι κλειστά τα στόματα και γι' αυτό συμβαίνει. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο γαμπρός της κοπέλας, ο κύριος Ανδρέας, είναι ο σύζυγος της αδελφής της. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αποστόλου πολύ για την παρέμβασή του. Καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα σας. Τι θα γίνει τώρα με τα παιδάκια, θα τα πάρετε εσείς να τα μεγαλώσετε, πού θα πάνε αυτά τα δύο ορφανά τώρα? Δεν ξέρουμε. Αυτή είναι μια δύσκολη απόφαση που πρέπει να πάρουμε. Εσείς... Και ακόμα είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι τι θα γίνει με τα παιδιά ακόμα. Η κοπέλα, η νύφησες, εσείς είστε παντρεμένος με την αδελφή της, έτσι? Ναι, ναι. Μία αδελφή είχε η κοπέλα? Είχε τρεις αδερφές και δύο αδέρφια. Μάλιστα. Η μοναδική αδελφή που έχει εδώ είναι η γυναίκα σας. Μου, ναι. Εσείς ναι. Έχετε παιδιά? Έχω δύο παιδάκια και εγώ. Δύο μικρά παιδάκια? Ναι, ναι, ναι. Άρα τώρα ή τα παιδιά θα τα πάρετε εσείς ή θα πάνε σε ίδρυμα, πώς θα γίνει? Ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αποφασίσει κάτι τι θα κάνουμε με τα παιδιά. Το μόνο που ξέρουμε ότι κάτι θα κάνουμε. Ή θα τα πάμε σε ένα ίδρυμα που δεν το θέλω να τα κάνω αυτό το πράγμα.
ή θα μιλήσω με τον θείο τους, με τον αδερφό της συγχωρεμένης, μήπως μπορεί και να τα αναλάβει αυτός. Να ρωτήσω. Που είναι και θείος τους. Ναι. Είναι εδώ στην Ελλάδα, γιατί τα παιδάκια... Όχι, είναι στην Ιταλία, αλλά τα παιδάκια δεν μπορούν, δεν θέλουν και να φύγουν από την Ελλάδα. Μα τα παιδάκια, η μοναδική τους σταθερά είναι η Ελλάδα, οι φίλοι τους και οι άνθρωποι που ξέρουν στην Ελλάδα. Τώρα εκεί εδώ μεγάλωσαν, πού να, τέλος πάντων. Σας απειλούσε και εσάς ο... Οι καταστάσεις είναι δύσκολες, ναι. Έτσι, ο Φωνιάς σας απειλούσε και εσάς. Έτσι μας είπε ο μικρός. Εχθές το πρωί που πήγαμε εκεί να δούμε τι είχε γίνει, είχε πει στον Σπύρο την νοικοκυρά ότι τρέξτε, λέει, ότι πάει να σκοτώσει το θείο. Δηλαδή για μένα. Εσάς γιατί να σας σκοτώσει? Δηλαδή γιατί βοήθησα να μεγαλώσω τα παιδιά του. Εδώ έβαλα ένα χέρι βοηθείας να μεγαλώσω τα παιδιά του, να μην μείνω στους πέντε δρόμους. Μένετε εκεί κοντά κι εσείς? Στα 500 μέτρα είμαι. Α, μένετε στα 500. Α, είστε δίπλα. Και σας έψαχνα να σας σκοτώσει. Γιατί πριν 20 μέρες ήμασταν πόρτα-πόρτα, ήμασταν. Μόνο ο δρόμος μας χωρίζει.